είστε εδώ. Και όλοι έχετε επιθυμία, μικρή και μεγάλη, άνδρες και γυναίκες, να ακούσετε λόγο από τον Γέροντα Συμβάστιον σας επίσκοπο. Να ακούσετε ένα λόγο από τους μεγάλους λόγους. Μου πείτε έξω ο Θεός μέχρι σήμερα να κηρύξω τις διαφόρους πόλεις της Ελλάδος, ιδιαίτερα στην μαρτυρική μας Μακεδονία, ακόμα δεν έχει στην πρωτεύουσα της Ελλάδος της Αθήνας, όπου και επί 12 έτη κοντούσα εις πυκνά προαρτηρία. Άρα, όπως βλέπετε τη Στάβο, όπως βλέπετε τη διατρόφη του κράτου του Βαθιάς της Κνήσεων, διότι έχουμε έναν χωρό λόγο που είπε ο Κύριος, ο δις προβήτης δεν πτώσει την πατρίδα του. Ένα από το άλλο είναι ότι εδώ στο χωριό σας έρχεται η Αγία Ευλαβή, θεολόγο, που μαζί με τα χαρίσματα ο Θεός του έδωσε το χάρισμα της ευολογίας, το μάθημα για όλους τους πατριώτες μας, που είναι μια εξαιρετική ευλογία για το χωριό σας. Ακούγεται λοιπόν συχνά το λόγο του Θεού. Εγώ δεν ήρθα εδώ ως ομιλητής, ως κήρυξης του Ευαγγελίου, ως αρχιερεύς, ήρθα ως ένας αμαρτωλός. Άκουσα, κάνα του πηγά.
μετρήσετε, για μετρήσετε. 300 παιδιά έχουμε. Τώρα πόσα παιδιά έχουμε. Ούτε 30 παιδιά δεν μας έχουν. Όλη η στοιχεία μας, η στοιχεία μας. Το 12, όχι το 12. Το 12 στο χωριό μας ήταν πολύ παιδιά. Πολύ. Μέρες με 7, με 8 παιδιά. Θες επισκέφθηκα το μέλλον των Παντελέων. Που ήταν πολύτιμος οικογένεια και μέσα από το χωριό αυτό γεννήθηκε ένας από τους πέμπτους εκπαιδευτικούς της Ισραήλ, ο λεγόμενος Μίτσο, που το 1914 έσωσε το βασιλέα Κωνσταντίνο και ήταν ένας ευρωπαϊκός άνθρωπος. Πολύτιμο ήταν τότε, το 12, που ελάβαμε μας άνθρωπος ήταν τεράστιος και έφτασε μέχρι την Κωνσταντινούπολη και έφτασε με τελωτικά πάγματα σύνδεμα του Σαστήρα με την Άγκυρα και από το Καλεκρότο κοιτάζανε στρατιώτε την Άγκυρα της Άγκυρα που στιγμή σε σπίτι θα έπαιρνε. Και από και εκείνη ήταν τότε το 12, τότε ένας πέθανε μέχρι το βράδυ γινόταν πως το ήταν. Οκτώ γινόταν. Ένας πέθανε, οκτώ γινόταν. Τώρα τι λέει η στατιστική. Η στατιστική λέει ότι ένας γεννιέται, ένας πεθαίνει και γεννιέται με θέλος. Σβήνομαι! Μισός γεννιέται. Έτσι. Και είναι ένας έναν δρομονίο μας. Δρομόνι! Δρομόνι! Εδώ με την εκκλησία. Παππούδες σας, τα παιδιά, το παιδιά, τα παιδιά, τα παιδιά, τα παιδιά, εσείς όμως, που υποστέψατε. Δεν σας κατηγορώ καθόλου, όμως κατάσταση. Ενώ στην Τουρκιά, δίπλα μας, ένας Τούρκος πεθαίνει, 10 γεννώνται. Φτάσανε οι Τούρκοι 75 εκατομμύρια μέσα. Φύγει το ιστορικό έτσι. Είναι το μεγαλύτερο. Αλλά μη εγώ δεν ήθελα σήμερα να ελέγξω κάτι για την ατόματα του ελληνικού. Παρέκβαση είναι αυτό. Ευχαριστώ το Θεό. Γεννήθηκα στον πρώτο αυτό. Είχα μόνο βασικά να τους ακούω τα σαφάλους όπως το πετάνε. Αλλά είχα ακόμα και να ακούω συμμαθητά. Συμμαθητά. Ποιον πρώτο και ποιο δεύτερο να μνημονεύσουν. Εδώ, με στην εκκλησία, έχω τον πάτερ Νικόλα. Τέχνο, πολυτέχνο που είναι και στέχνα παιδιά, ο πατέρας. Το πάτερ. 15. 15 παιδιά. Συμπληρώνει με την ορκόνηση. 15 παιδιά, πω από τα μισή. Είμαι τέλος που είναι τυχαία, ελευθερία, ο πατέρας του είπα 15 παιδιά. Θα μου πείτε πώς θα τα ζήσουμε, πώς θα τα ζήσουμε τον παιδό. Και εγώ απαντώ, τι απαντώ. Ότι τώρα την εποχή εκείνη, το κρέας το τρώγαμε Χριστούγεννα και Πάσχα. Τις άλλες εμέρες καθαρίζουν σε μικροαγωγικότητα και τα παιδιά ήταν ξεπόλυτα και είχαν υγεία χαρακτή και τα μαγουρά του παπαρούνες, παπαρούνες! Τώρα, κακομάχνε ζούμε στην κακομάχνη κοινωνία. Δεν πρέπει ποτέ ο έξι μέσα στην κοινωνία μας έτσι δεν θέλω. Το γάλατο σας πήγε φτιάτε προς τα κρέατά τους, τα ψάρια τους. Πού είναι το γάλατο. Και τη νύχτα ακόμα τα παιδιά. Το αποτέλεσμα! Το αποτέλεσμα! Εμένα ρωτάτε! Ρωτάτε τους παιδιά. Οι παιδίατροι μαζευθήκανε προ 2 ετών στην Αθήνα μαζευθήκανε στην Αθήνα και κάνανε συνεισία συνέδριο. Και τι απέριξε. Ότι πρώτη φορά στην Ελλάδα μικρά παιδιά, στα μικρά παιδιά παρουσιάζονται καρδιοπάθειες. Η καρδιά του παιδιού είναι καινούργιο μηχάνημα, καινούργιο. Εγώ το λέω αριθμίες. Μπορείτε τώρα να μην κατηγορώ από τον άνθρωπο, να πέσω από τον άνθρωπο και μακάρι να το κάνω. Λοιπόν, το παιδί είναι πέση καρδούλα του παιδιού. Μια καρδούλα παιδιού από το ίδιο υπάρχει Θεός. Τι είπα. Λοιπόν, τότε έπαθαν καρδιοπάθεια στα παιδιά. Το πολύ πάει. Και έκανα μια άγγελα στο λαό, οι παιδίτε και είπανε ότι το πολύ πάει δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Και εγώ μόνο την περιπέτεια μου έχω στις 15 στο κοντινό μέρα συνεπώς, όσο έτρωγε, όσο τρώει σήμερα ένα παιδί της κακομαθίας,
Μυστικά τα παιδιά πήγαν στο Τσιμκής. Μυστικά τα παιδιά πήγαν να μπαίνουν από τη Σόφια. Μυστικά τα παιδιά φτάσανε μέχρι το Καλαμπρότο. Μυστικά τα παιδιά φτάσανε προς την Τρόπολη. Μυστικά. Ναι. Και τώρα, τι λέει το επιτελείο, τα 10 χρόνια, 20 αυτοκτόνησαν. 20 αυτοκτόνησαν. Με αμερικάνικο τρόπο διαχωρίζει με αμερικάνικο τρόπο. Τους έχει πουλήσει ένα ιδιαίτερο το δίσκο, το λίγο, το τολίγιδε, το λίγο, το πούλο, το λίγο. Τίποτα από αυτή την κατάσταση. Δεν πρέπει να παρέμβουμε σε αυτήν την χώρα και παρέμβουμε στο Θεό. Ευχαριστώ τον Θεό που γεννήθηκα στον κόσμο αυτό. Ευχαριστώ τον Θεό που γεννήθηκα από ευσεβείς γονείς. Ευχαριστώ τον Θεό που υψηώθηκε από τον πρώτο διδάσκαλο, τον Ιωάννη Καϊτάνο. Ευχαριστώ τον Θεό ακόμα και παραδούση μα κατάσταση. Ποιο πρώτο και ποιο δεύτερο να μπορούμε να μνημονεύσω και η μεγάλη σημασία. Είχαμε άνθρωποι. Και εγώ ήμουν ο χειρότερος, αυτή ήταν η καλύτερη χρονιά. Και ευθύης και τακτική, ιδίως δε ο πάτερ Νικόλα μου, διακρίνουν το δια της τραγωδία μου και μάλιστα μια λεπτομέρεια θα την υπήρει το πάτερ Νικόλα μου. Ο μαγκάς ο πατέρ μου με πιστεύει της αυτός και με πεινά με σειρά γιατί ήταν σειρός και ήταν από τις μέσες προλογικίες των ανώπαιδιών. Ευχαριστώ λοιπόν τον Θεό ακόμα, διότι με εξίωσε να γεννηθώ και γεννηθώ στο προηγούμενο νησί που υπάρχει, που ζούσε τότε άγιος άνθρωπος. Α, πρέπει να γίνει άγιος άνθρωπος. Λέω ότι αυτό εγώ είμαι άγιος άνθρωπος. Ήταν ο μέτρος που έχω δει τώρα. Θυμούμε, μικρό παιδί, 10 χρονών παιδί, με πήρε ο πατέρας μου και μετά πέντε παιδί πήγα στο μοναστήρι και πήγα και συμμονήθηκα για πρώτη φορά στο πάθος του κόσμου και με την και εντύπωση που προξέρεσε. Γονείς, τα παιδιά στον ασχολόγο. Αν δεν κρατηγορήσετε μια κοινωνία όπως θέλει ο Θεός. Ευχαριστώ τον Θεό. Μετά στα γράμματα, Μετά, να τελειώνουμε. Μέχρισα στις μεγάλες περιπέτειες του έθνους. 55 χρόνια εδώ είναι αυτά. Ο Μπολόγιος Λόγος και Μεσολόγιο και Ιωάννηνα και Βέρνη και Θεσσαλονίκη και Κατερίνα και Κυρκής και Φόρυφα και παντού με την κουλτουρό. Πώς να πω και πώς να σας εκδηγηθώ το βιώμα από τον όλο ή μέσα από τη δίνωση, σε σκηνά σιγάρες καθοδείς και μοιραίες ο Θεός εμένα και στο χώρο στην Εγκοζάνη δίνωση με τη βοήθεια του λαού που ευσεβούν από τον ελληνικό λαό είναι πολύ ευσεβούς από τον ελληνικό λαό τα πνώστηκαν και προνεμένως όπως το περέγραψε ο Δοστογεύσης του Ρώσου. Τα μνήμα του Ραβέ με βοήθησαν και φτάσαμε το μεγαλύτερο σε σύνδιο. 8.000 παιδιά εθρέψαμε την ημέρα. Όχι εγώ, αλλά ο Χριστός. Μετά έπεσα σε άλλη περιπέτεια, μεγάλη περιπέτεια. Ανέβηκα ώρα πόση και μεταπίεση. Κινούμε πλέον. Είχα τότε αυτοκίνητο πρώτη τάξη. Πρώτη τάξη το φραγκαίνει αυτοκίνητο τα πόδια. Πρώτη τάξη. Δεν είχε να γίνει αυτά. Και βάλεσε τα ψηλά. Και ανέβηκα πάνω στα ψηλά βουνά. Και δώσε εμά. Και σώθη η πατρίς μας. Από την κουλία και τη σκραμιά και την αγκυρότητα της κουλής μας. Μάλιστα. Τώρα μετά μου τη γλώσσα μου, η καλύτερη γλώσσα, η Άγια Μυρίσσα Σιλιονία του Σεγγίμη καλό μου κάναμε. Δεν έγινε ποτέ. Ξέρετε ο Πάτρη Νικόλαος στις περιπέτειες αυτές. Έμεινα εκεί και πολλοί μου ρωτούσε μα είναι εκεί στις πόρτες εσύ. Και εγώ τους έλεγα, αν δείτε τον ήλιο να ανατέλει πλεισμά, το θα είναι πλεισμό. Κι αν έχουμε και πήγα πάνω στην χώρα και έχω τώρα 23 χρόνια και έτσι παραδείγματος με μεγάλη μάχη. Διότι για την Ελλάδα τρία είναι τα μεγάλα εθνικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η πατρίς μας. Ο ένας είναι ο Ατήλας της Κύπρου. Κατάλαβε το 1 τρίτο της Κύπρου, το 1 τρίτο το κατέχει του Ατήλας και να στενάζουν οι Κύπροι για τρεπή μας. Το δεύτερο είναι το πολεμικό που εκεί από υποφέρω να πω περισσότερο. Αυτές τις ημέρες στην Πόλα, που ξενώ, ήμουν έμασε με τρόπο και κρύβε μαζί με παιδί μου. Πότε τι είχε να σκοτεί τη αγορά. Ένας νέος, 22, και αυτή είναι από όλοι αυτά, είναι παιδιά. Κρέα σπάνια το τρόπο, σπάνια. Τα Χριστούγεννα από δυο πρέπει να τρώνε. Τι είναι η δεύτερη. Και πολλοί είπαν, 7 παιδιά, 8 παιδιά, 9 παιδιά. Πολλοί είναι. Και έρχονται, αλλά θα πιστεύονται δεν έχουν λεφτά και άλλα. Και μάλιστα πολύ χαρό που ήμουν επάνω στην Κόρενα, να έχει θερασμένο, ήρθε στην Μητρόπολη και μου διηγήθηκε ότι θα με σάνει τα 12 ώρα. Ανέβαινε πάνω σε ματοπλέγματα ηλεκτρονικά,
πέρασε. Και όταν πέρασε, χαμογέλασε. Χαμογέλασε! Όλα τα πράγματα σαν ημερέφτα δεν έχει τίποτα να μην έτσι. Εκεί που να βρισκόμαστε το πρώτο πρόβλημα είναι το κοινωνιακό, το δεύτερο πρόβλημα είναι το πολιτικό. Και το τρίτο πρόβλημα, α πούμε, είναι το μαθητικό. Τότε σε το πρώτο. Τότε σε το πρώτο. Το οποίο δεν έχω πει δυστυχώ καμία ιδέα. Καμία ιδέα. Όσοι επί τα τελευταία χρόνια, κατά 50 χρόνια, κινούμισαν το έργο μα. Μόνο ένα το συνέλαβε. Ο Λευτέρος Λιτζένος είναι χάρη από τη διάρκεια. Χάσαμε τη Μακεδονία, χάσαμε τη Φεράρα. Γιατί η ολική είναι απάντηση. Τι γίνεται τώρα. Βέβαια, ομογένεια έχουμε. Κανένα άλλο έθνο στο Βαρκανίμα δεν έχει την ομογένεια την οποία έχει η Ελλάδα. Μάλιστα, είναι ομογενή του μετά την. Έχει δίκιο ο Λευτέρος Λιτζένος όταν είπε και μέρα στη Βουλή. Δυστυχία είναι συγχωρά με χάρη ότι χάσαμε την Ουκρασία. Αλλά και ευχαριστούμε τον Θεό διότι χωρίς τους πρόσφυγες αδελφούς μας δεν θα είχε συνεργασία. Έγινε μετανάστευση, πήγανε και έχουμε την οικογένεια, η οποία δεν έχει ούτε Ουγγαρία, ούτε Ρουμανία, ούτε Σερβία, ούτε Κυριακή. Είσαι από την οικογένεια. Τότε προς την οικογένεια, ξέρει το Ταμάντα, απέστη το Ταμάντα, το Σκορτούνι το Ταμάντα. Ο Σφίνα προσπαθεί να μας διαλύσει και έχει καφνεί και τραστή προπαγάνδα. Λουλιάρια προκηρύξει πάσα προσπάθεια να ζητάει και γιορτέχει, πίνει, έχει διανύμει χάρτες στην οποία ολόκληρος η Μακεδονία με την εισαγωγή μας ανήκει πλέον στο νέο κράτος, το κοινωνικό κράτος. Και απειλούν και στο στόχαστρο και στον κατάλογο των εκτελεστέων, το κατάλογο των εκτελεστέων πρώτο σημείο της κοινωνικής. Πρώτος. Εκτελεστό. Δεν ζητώ αστυνομία, δεν πιστεύω σε αστυνομία, αλλά μακάρι να έρθει η ώρα αυτή και θα είμαι ευτυχής να χτυπήσει νεκρικά η καμπάνα. Το γύρω από εσύ, ούτε να επιμετήσει, θα είμαι επίσκοπος. Επιμετήσει το μεγάλο γερατό της πιστεώς μας και προσθέτω και εγώ τη ζωή μου που είμαι της ποιητάδης πατρίδας μας. Μας απειρούν με γράμματα. Να σας πω ότι τα ιδεολόγια που παρθένε δεν περιγράφονται. Εκεί ζω, εμέσω λέω όλο. Και εκεί λέω και παρτάω. Και ζω και ζω. Και μακάρι σε μένα να μου δώσει τη στιγμή που λες την προηγή του Πάτρου στον Θεό. Αλλά για να πω και εγώ το βαβίλι, το ποιητή, ο οποίος εθελοντήσανε και στο βρίσκο, στις υπήρους. Απέφτυξε ο βαβίλις ο ποιητής, επέφτυξε. Και το μισιάζει ο πας. Και εκείνο μόλις σε μάχα, μες δύο, και είπε το μισητή μου. Και μετά είπε. Πατρίδα, πολλές ευλογίες που έδωσες. Αλλά η πιο μεγάλη ευλογία είναι ότι πεθαίνω για σένα. Έτσι και εμείς λοιπόν εκεί στα άκρα που βρισκόμεθα προχωρούμε και από τον προγυβερνήσι μας και μετά το παρόν θα δώσαμε για να μείνει και το λέω και το επαναλαμβάνω και επισκέφθη δεν ανήκω σε κόμματα. Μερικοί παραξηγηθήκανε, εγώ δεν ανήκω ούτε στο άλλο θα το πείτε ακόμα. Ανήκω σε δύο παρατάξεις. Μία παράταξη λέγεται Ελλάς. Και η άλλη παράταξη σαν κόμμα και κάτι άλλο παρότερο από την Ελλάδα είναι ο Χριστός. Ελλάδα και Χριστού υπερετώ. Και μερικοί πραξιούν δεν είναι ούτε στο άλλο. Ό,τι κάνω γίνεται επιοπτικό, ό,τι κακό δεν γίνεται επιοπτικό. Ήρθε εσύ της επιμόνως να μην πει ο πατέρα. Τον εμπνεύσε, τον εντύπησε, τον ήλεψε, τις ημέρες της δόξης. Μέρες της δόξης, τον εμπνεύσε, τον ήλεψε, όχι κανένας άλλος. Διότι συνηθίζω το καράβι όταν είναι όρθιο το χτυπώ, όταν είναι όρθιο και το χτυπώ, το θέλω άναθρο, άναθρο. Ρεντήσε λοιπόν και μετά ζήτησε να ήρθε τα δεδομένα. Του είπε μερικά πρόκια που λέω άκουσε εδώ που ήρθες, θα προσφέρει μια υπηρεσία. Όλοι περιμένουν επειδή έχει την ιδέα δημοκρατικά, ότι θα μιλήσει με τον Τραμπ. Να! Μας έρθουν και όλοι οι πόλεις, όλοι οι πόλεις. Θα ακούσουν ότι χρήματα για την Αμουκίνα, την κατάλαβα που διακόντησα. Και του είπα ότι θα παρουσιαστεί συνήθως στην πλατεία και θα πεις, να το πεις, θα πεις σε παρακαλώ ότι η Μακεδονία ή το είναι και θα μείνει ελληνική. Ότι μας σκέφτεται και δέκα. Και του τρόπο το φόβος, διότι και αυτό συνέβαλε με την πλατεία τώρα. Τα αυτά τα ολίγα είχαν να είχω, ένα πάνω περισσότερα. Ξοβολήθηκα σε εσάς. Μια εξομολόγηση έκανα. Εδώ στο λαό, το λαό να υποδείξει το λαό. Άρα ας κάνω μια πράξη, δεν ξέρω αν θα ξανάρθω το Θεό. Το συμπέρασμα, ποιο το συμπέρασμα. Η ζωή μας είναι μόνο πρώτη.
ήμουν γράμματα αριθμούς και μάθαινα γράμματα. Και έμενα πίνη στα μάτια του πατέρα μου και μάθαινε πριν στο πατέρα μου. Πολλά λέξη ασφαλή μου, αλλά δεν διάβασα. Πολλά δεν διάβασα. Ένα βιβλίο για ακόμα δεν διάβασα. Μη φαίνεται με το βιβλίο. Ένα βιβλίο δεν το διάβασα. Όταν το διαβάσει το βιβλίο εκείνο, τότε θα μάθει την ίδια ζωή. Λέω ο πατέρα μου, τώρα το βιβλίο αυτό. Είναι στα γαλλικά, στα αγγλικά. Όχι, παιδί μου, λέω. Θα περάσει χρόνια να το διαβάσει. Και τότε το βιβλίο να το διαβάσει εγώ. Θα γονατίσει με τα δάκρυα είναι το βιβλίο της πείρας. Της πείρας. Τώρα πείσε με μικρό παιδί, θα πει πείρα. Δεν έχω τίποτα. Δεν ξέρω ελληνικά. Πρέπει να βάλω στην Αγγλία την Ορδίνα να μάθω ελληνικά. Δημονήσαμε την ωραία γλώσσα. Η πείρα είναι το βιβλίο της πείρας. Και η πείρα λοιπόν αυτή και η ζωή αυτή των 80 ετών με είδασε με κάτι λάθος. Το ένα που είναι. Το έδειτε που είναι. Είσαι όμως με θυμόν. Που βρίσκα θυμόν. Είδα στιγμές που είμαι γεννητές. Εκτρέφω. Και στα πω καραπιναρίες. Άθιοι, άγνωστοι, μη ρωτάτε τι, πολλές φορές. Ήταν ημέρες που ξυπνούσαμε και δεν ξέραμε αν θα βραδιάσουμε. Ήταν ημέρες που εβράδιαζε και δεν ξέραμε αν θα βραδιάσουμε, αν θα φτάσουμε τώρα. Τέτοιες ημέρες ήταν. Ήταν ημέρες το νοσοκομείο που είπε στην χείριση και για την περίμενα από εδώ. Και καθόταν και μιλάμε τη νύχτα. Και το πρωί μου είχαν με την προσευχή του. Το χριστιανοκέρδισα στο βαθιά που είχε βγει στο κομείο. Το ένα λίγο μαγείο Θεό με τη μόνο τη κατημόνα. Δεν πέφτουν, δεν πέφτουν, δεν πέφτουν. Ένα φίλο από το δέντρο, χωρίς το δέντρο. Τα δικήθη είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει καιρό, δεν υπάρχει τύχη. Υπάρχει Θεό, ο οποίο παρεμβεί, είναι ολόκληρο το Θεό. Το λαό που είναι απέναντι. Βλέπω τη θάλασσα. Βλέπω τη θάλασσα, πλατιό και μεγάλο είναι. Πιο πλατή είναι το έργο του Θεού, το λαό σου, κύριε, το λαό σου, κύριε. Να ζητήσουμε το λαό σου, σε εμεί και σε όσου πάντα σε εμά. Το άλλο δίδαγμα είναι αγαπητή μου, είναι αγαπητή μου ότι είναι το δίδαγμα εκείνο ότι πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό. Θεό για όλα τα σε ευχαριστία. Τι ανταποδώσουμε το Κυρίο περί πάντων όλα τα πέντε και τιμή. Ο αέρας που αναπνέαμε, ο ήλιος που βλέπουμε, τα πρόσωπα που ζούμε, τη θάλασσα που αντικρίζουμε, η πατρίδα για τα όλα αυτά τα παιδιά που έχετε, οι γυναίκες που έχετε, τα κοράκια, οι δύο αυτοί, τα πάντα, του Θεού είναι. Είναι ευχαριστώ. Είναι ευχαριστώ. Και το ευχαριστώ δεν το λέμε. Πόσες ώρες έχει. Έχει η εβδομάδα. Η εβδομάδα έχει 168 ώρες. Έτσι λέει ο Θεός Χριστός. 168 ώρες έχει η εβδομάδα. Και μας αφήνει ο πράγμας Θεός. Να διδασκούμε. Να πάμε, να διασκεδάσουμε, να πάμε παντού. Τι ζητεί ο Θεός από εμάς. Μια ώρα. Μια ώρα. Μια ώρα ζητάει ο Θεός. Η Εκκλησία σήμερα είναι γεμάτη. Χαίρομαι. Αλλά και εγώ ήρθουσα από τον Πάτερ Γιώργο και έρχομαι από τον Πάτερ Γιώργο. Ότι δεν θυσιάζεται κάθε Κυριακή ούτε 5%. Ποιος έχει την εξάρτητα. Έχετε μια διάθεση να κρίνει τον Παπά, τον Παπά και τη Μάνα. Έχετε το μέσα του Αγίου της Ευλαβίας της Ευλαβίας. Εγώ στην κοινωνία μας το πήγα στα σύνορα, σε μικρό κορδό. Σε πολλά μικρά χωριά, προηγουμένα χωριά, το παλάκι, πολύ πτωχή, στα σύνορα κοντά τα πανικά που πήγα, σε ένα χωριό οξά χωρέα. Και οξά πόσες σπουδές, πόσες σπουδές, 15. Και μην κουρίσα. Και μια γριά της σηκώσαν οι γενικονείς την μέρα στην εκκλησία, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μην αρκάσετε τον πατέρα του όλα και πριν, γιατί θα ραντώ, έχει δίπλωμα, έχει ένα σκαλός, έχει κάνει κρατήσατε τον θησαυρό και πυκνώσατε το εκκλησίασμά σας και να έρθει να την τέλος το τελευταίο δίδαγμα. Εάν το δώσω εγώ το τελευταίο δίδαγμα. Το τελευταίο δίδαγμα να το δώσει ένας μεγάλος υπέραγος άνθρωπος. Ένας της ο καλύτερος οπούς τρελότησε, αγκίνασε. Ήταν Σολομό. Είχε λεπτά, στέρνε σε ξάδι. Κτήματα απέραντα είχε. Ανάφορα είχε. Παιδιά είχε. Γυναίκε. Τις πιο όμορφες γυναίκες του κόσμου είχε. Είχε. Και σοφία και επιστήμη είχε. Σολομών τι καταλαβες. Τα 10 χρόνια που έζησε. Και ο Σολομών είπε κάτι. Κάτι φοβερό πράγμα. Ποιο είναι το μάθημα της Πουργών. Που λέω το εδάσκει τα σχολεία, μας εδάσκει το Ευαγγέλιο. Ματαιώτης, ματαιώτης, τον τα πάντα ματαιώτης. Και μάθημα ματαιώτης ο Πουργός. Ματαιώτης τα χρήματα, ματαιώτης τα σπίτια, ματαιώτης το εμπόλαιο, ματαιώτης η μηχανία.
λοιπόν ματαιώτης η δόξα και τα αξιώματα. Ματαιώτης η επιστήμη και η σοφία του πολιτού του. Ματαιώτης. Ένα μόνο δεν είναι ματαιώτης. Λέει Σολομών, ποιο δεν είναι ματαιώτης. Λέει Σολομών, ποιο είναι ματαιώτης. Τον Θεό που μου. Και θα σε δωράσω το φίλιο από το λιτόν. Το είχε γραμμένο στο σχολείο του Πάτρα του Πόλε, ο διδάσκαλος του Πόλε. Σεβασμιότατε, με πολύ χαρά υποδεχόμεθα